Γεια σας κύριε Λαζάρου, παραλίγο και δεν σας πρόλαβα γιατί έφυγα από τη Θεσσαλονίκη το απόγευμα. Αλλιώς θα κάναμε την εκπομπή διαζώσεις. Την επόμενη φορά που θα μας θα επισκεφτείτε τη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι... Την άλλη Τετάρτη θα είμαι εκεί, όπως ξέρετε έρχομαι συχνότατα. Τι πήρατε μαζί σας αυτή τη φορά από τη Θεσσαλονίκη φεύγοντας, τι εντυπώσεις εννοώ? Κοιτάξτε, είχαμε μια πολύ ωραία συνάντηση χτες το βράδυ στη Νεάπολη με πολίτες που συζητήσαμε και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τις θέσεις και τις προτάσεις της Πλεύσης Ελευθερίας. Διαπίστωσα για μια ακόμη φορά ότι τα προβλήματα είναι άλυτα, ότι ο κόσμος είναι εγκαταλελειμμένος και βέβαια ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Κυβερνητικοί τάζουν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά τα χέρια τους είναι δίθεν δεμένα. Η δε υποτιθέμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΣΥΝ αυτό αντιπολιτεύονται στα αλήθεια τον εαυτό τους, γιατί αυτά τα οποία ζούμε σήμερα είναι η πολιτική την οποία υπηρέτησε και χάραξε και ο ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη περίοδο. Ουσιαστικά δηλαδή, κύριε Λαζάρου, το πρόβλημα είναι ότι στη χώρα δεν υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση για να υπερασπιστεί τον κόσμο, ενώ κοινοβουλευτική αντιπολίτευση, για να υπερασπιστεί τον κόσμο και την κοινωνία, για να ελέγξει την κυβέρνηση, για να επισημάνει τα κακό κείμενα και για να προτείνει πραγματικές λύσεις. Ελπίζω πραγματικά ότι ο κόσμος αυτό το έχει πια αντιληφθεί και ότι δεν θα ξαναπέσει στην ίδια παγίδα, να ψηφίσει και να εμπιστευτεί αυτούς οι οποίοι τον πρόδωσαν και αυτούς οι οποίοι τον πούλησαν. Είτε μιλάμε για τα μέτρα και τα μνημόνια και όλη την επίθεση στο εισόδημα των πολιτών με φόρους, με περικοπές, με πλήρη υπονόμευση της ποιότητας ζωής, είτε μιλάμε για τη Συμφωνία των Πρεσπών, είτε μιλάμε για την εξωτερική πολιτική. Να έρθω λιγάκι στο καλάθι του νοικοκυριού, διότι το διάβαζα πριν κάποιες δηλώσεις και από τον Άδωνη τον Γεωργιάδη και από τον Αλέξη τον Χαρίτση. Ποια είναι η άποψή σας τώρα? Ποια είναι η άποψή σας? Σωθήκαμε ειλικρινά με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Αλέξη Χαρίτση. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτός ο κόσμος τι άλλο θα ζήσει? Τι άλλο θα ζήσει? Να έχουμε Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Γεωργιάδη και αντιπολιτευόμενο σκιώδη Υπουργό Ανάπτυξης τον κύριο Χαρίτση. Δηλαδή, από τη σκύλα στη χάριβδη. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, τα εισοδήματα των απλών ανθρώπων, είτε είναι μισθωτοί, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι μικροεπιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, τα εισοδήματά τους δεν φτάνουν για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, όχι τις ανάγκες τους. Οι ανάγκες πιέζονται να πάνε μετά τις υποχρεώσεις. Ουσιαστικά τα εισοδήματα εξανεμίζονται πριν φτάσουν οι άνθρωποι να σκεφτούν τις ανάγκες τους, είτε είναι οι ανάγκες διαβίωσης, είτε είναι οι ανάγκες ιατροφαρμακευτικής κάλυψης, είτε είναι οι ανάγκες μιας ποιότητας ζωής. Και κατά τα άλλα υπάρχει μια τρομακτική εκτείναξη των τιμών και ταυτόχρονη σχροκέρδεια, η οποία δεν πατάσεται ούτε ελέγχεται. Κάποιες κινήσεις... Μπορεί να πατάχθει και να ελεγχθεί, κυρία Κωνσταντοπούλου, κατά τη γνώμη σας. Εννοείται ότι μπορεί να πατάχθει και να ελεγχθεί, και έλεγχος τιμών μπορεί να γίνει και πλαφόν στις τιμές πρέπει να μπει και άλλου είδους μέτρα πρέπει να παρθούν, δηλαδή ελάχιστον εγγυημένων παροχών που πρέπει να έχει ο κόσμος για να επιβιώσει. Δεν είναι δυνατόν να συζητάμε αυτή τη στιγμή αν ο κόσμος θα μπορεί να ζεσταθεί το χειμώνα, που ευτυχώς ακόμα σε πολλές περιοχές ο καιρός είναι καλός και δεν έχουμε δράματα. Δεν είναι δυνατόν να εμφανίζεται μια κυβέρνηση η οποία αυτή τη στιγμή πρημοδοτεί τους παρόχους ενέργειας. Δεν μπορεί να εμφανίζεται ως άμυρη ευθυνών, αφού πούλησε και όλα στη ΔΕΗ, την ξεπούλησε, δηλαδή το υπόλοιπο που είχε αφήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, το πούλησε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και όλοι αυτή τη στιγμή παριστάνονται αθύματα. Σύρανε και τη χώρα σε έναν επιθετικό πόλεμο, σε συμμετοχή δηλαδή σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ θα έπρεπε να έχουμε πάρει πρωτοβουλίες ειρήνευσης, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στις συμπληγάδες των εκβιασμών και του πολέμου αυτού, να βρίσκεται η χώρα σε ενεργειακή ανασφάλεια, επειδή πήραν αυτές τις εντελώς αστοιχείωτες και άμυαλες αποφάσεις οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακολούθησαν τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας τους λαούς τους
σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτό το οποίο πραγματικά αισθάνομαι την ανάγκη να πω είναι ότι δεν μπορεί πρώτα να νομοθετούν, να παίρνουν αποφάσεις, να βάζουν τον κόσμο σε μια τέτοια δεινή θέση και στη συνέχεια να τον κοιτάνε με το στόμα ανοιχτό και να λένε «Μα τι να κάνω εγώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτα». Γιατί αυτή είναι η κατάσταση την οποία παρακολουθούμε. Αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν σαφέστατα είναι έλεγχος των τιμών και σε σχέση με την ενέργεια αυστηρά πλαίσια, ούτως ώστε να μην διακυβευθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην ενέργεια των απλών πολιτών. Και βέβαια, σε σχέση με τα αγαθά πρώτης ανάγκης, η κυβέρνηση οφείλει να εγγυηθεί ότι κάθε σπιτικό, κάθε νοικοκυριό θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Δεν μπορεί να συζητάμε ναι τη 2022 ότι ο κόσμος δεν έχει πια πρόσβαση ακόμα και στη σύντησή του. Και δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό. Βγαίνουμε από μία περίοδο πανδημίας, στην οποία γίνανε μετά από ένα μικρό διάστημα καλών χειρισμών, γίνανε κάκιστοι χειρισμοί που φέρανε τον κόσμο σε πολύ δεινή θέση και αμέσως μετά από αυτή την δοκιμασία μας βάλανε σε διαδικασία εμπόλεμης κατάστασης. Όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Λαζάρου, όσο για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί παρακολουθώ και φρύτω. Με συγχωρείτε, φέρανε, ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε με τη βία και βάζοντας και ποινικές διατάξεις ιδιώνυμου αδικήματος, φέρανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να πληστηριάζονται εύκολα τα σπίτια των ανθρώπων. Πουλήσανε τις απαιτήσεις των τραπεζών στα φαντ αντί πινακίου φακής και αυτή τη στιγμή τα φαντ επιτίθεται στους απλούς ανθρώπους και παίρνουν τις περιουσίες τους και την πρώτη κατοικία τους μέσω ηλεκτρονικών πληστηριασμών και επαναστατούν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισαν αυτές τις διατάξεις. Αυτό, κύριε Λαζάρου, που έχουμε ανάγκη κατά την άποψή μου, και αυτό είναι που λέει η πλεύση ελευθερίας, έχουμε ανάγκη από πολιτικούς οι οποίοι είναι συνεπείς, δεν είναι κλέφτες, λοποδίτες, υποκριτές και απατεώνες, διότι από τέτοιους πήξαμε και από αυτούς υποφέρει η χώρα. Υπάρχει τεράστια ανάγκη να χαραχθεί σοβαρή πολιτική σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία. Δυστυχώς, καθώς οδεύουμε προς τις εκλογές, οργιάζει η εξαπάτηση και τα ψέματα, αλλά αυτός ο λαός που έχει δεινοπαθήσει από τους απατεώνες και τους κλέφτες και τους ψεύτες, είναι η ώρα να επαναστατήσει και να μην τους ξαναψηφίσει. Σήμερα μου χρησιμοποιείτε βαριές κουβέντες, κυρία Κωνσταντοπούλου. Κύριε Λαζάρου, έχω κι εγώ αγανακτήσει, γιατί πραγματικά βλέπω να ξαναφηματοποιείται ο κόσμος με αυτόν τον τρόπο, να βρίσκεται το 2022 που θα έπρεπε να έχουμε προοδεύσει, θα έπρεπε να έχουμε δομές, θα έπρεπε να έχουμε θεσμούς. Είμαστε σε μια χώρα που δεν λειτουργεί σχεδόν τίποτα. Τα πάντα επαφίονται στον πατριωτισμό και στην καλή διάθεση κάποιων ανθρώπων που προσπαθούν σε πείσμα των συνθήκων. Και έχουμε κυβερνώντες και δίθεν αντιπολιτευόμενους να δείχνουν ο ένας τον άλλον για πράγματα τα οποία κάνουμε με τον ίδιο τρόπο στην ουσία. Ποια εικόνα που έχετε για το μεταναστευτικό ή προτιμάτε προσφυγικό? Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, με την έννοια ότι οι πρόσφυγες είναι οι άνθρωποι που αναζητούν προστασία σε μια άλλη χώρα, επειδή στη χώρα τους διώκονται από πόλεμο, από καταδιώξεις, από κίνδυνο ζωής. Οι μετανάστες είναι άνθρωποι οι οποίοι ζητούν μια οικονομικά καλύτερη ευκαιρία να δουλέψουν, να καταφύγουν σε μια ξένη χώρα. Στα μάτια των Τούρκων των εμπόρων, κυρία Κωνσταντοπούλου, δυστυχώς εξομοιώνονται. Το πρόβλημα, θα σας έλεγα, γιατί είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με την εκμετάλλευση των ανθρώπων, αλλά είναι και τρομακτική υποκρισία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος έχει οπλίσει τον Ερντογάν με αυτά τα εργαλεία εκβιασμού? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κοινή δήλωση, με τη συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας το 2016, που την υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας και την εφαρμόζει μια χαρά ο κύριος Μητσοτάκης, ουσιαστικά δίνουν μια υπερεξουσία στον Ερντογάν να εκβιάζει, ανοίγοντας και κλείνοντας τη στρόφιγγα των ροών των προσφυγικών και των μεταναστευτικών, και βεβαίως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος δεν έχει κανένα
όριο και κανένα φραγμό σε σχέση και με τα δικαιώματα και με τον ανθρωπισμό, το χρησιμοποιεί. Και την ίδια ώρα βλέπετε ότι κατάφερε σε ένα πεδίο στο οποίο η Ελλάδα θα έπρεπε να έχει πρωτοστατήσει, δηλαδή στην διαμεσολάβηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας προκειμένου να υπάρξει λύση ειρήνευσης, κατάφερε η Τουρκία του Ερντογάν να είναι ο διαμεσολαβητής, όχι βεβαίως για την ειρήνευση, αλλά πάντως να είναι εκείνος που μεσολαβεί και να μην είναι η Ελλάδα που έχει ο ελληνικός λαός ιστορικούς δεσμούς και με τον Ουκρανικό λαό και με τον Ρωσικό ανέλαβε λαό. Ανέλαβε ο κύριος Ερντογάν το ρόλο του ειρηνοποιού. Και βλέπετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης... Ο ένας δολοφόνος παιδιών μεσολαβεί για να σταματήσει τον πόλεμο, ο άλλος δολοφόνος παιδιών, κυρία Κωνσταντοπούλου. Και κάποιοι, κύριε Λαζάρου, με αυτούς οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να τους εκθιάζουν ή να τους κερνούν χαλβά. Θυμάστε πολύ καλά ότι ο κύριος Μητσοτάκης έσπευσε να τον κεράσει χαλβά ο κύριος Ερντογάν για να τον ενημερώσει για τις πρωτοβουλίες που πήρε στην αρχή του πολέμου. Τα θυμόμαστε αυτά, γιατί εγώ δεν τα ξεχνάω. Αντί δηλαδή να έχουμε έναν ηγέτη και έναν πρωθυπουργό που παίρνει αυτός πρωτοβουλίες και περιθωριοποιεί την Τουρκία, έχουμε έναν πρωθυπουργό που τρέχει να κεραστεί χαλβά για να τον ενημερώσει ο Ερντογάν. Ο κύριος Ερντογάν δοκίμασε τις προάλλες ένα βαλιστικό πύραυλο τουρκικής κατασκευής, παρακαλώ. Ο κύριος Ερντογάν παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο με drones, μη επανδρομένα, πάλι τουρκικής κατασκευής, και παρακολουθούν εμάς που ξοδεύουμε δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων για εξοπλισμούς. Το σχόλιο σας, ελέτε. Το σχόλιο μου είναι ότι πρώτον το ζήτημα των εξοπλισμών της Ελλάδας είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά αμαρτωλό, διότι έχει αποδειχθεί και μέσα από τις εργασίες της Επιτροπής Αλήθειας Δημοσίου Χρέους που είχα συστήσει ως Πρόεδρος της Βουλής, ότι όλες αυτές οι αμαρτωλές συμβάσεις των εξοπλισμών υπερχρέωσαν τη χώρα και φυσικά δεν ενίσχυσαν την άμυνά μας. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι δυστυχώς και τώρα σε ένα τέτοιο ράλι εξοπλισμών έχει σύρει τη χώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο ράλι έστρωσε και η κυβέρνηση Τσίπρα, δεν τα ξεχνάμε αυτά. Και από την άλλη πλευρά, οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου έχουν συγκεκριμένη, της Ελλάδας, έχουν συγκεκριμένη εξήγηση και αφορμή. Είναι η γνωστή απόκληση που έχουν τα χωρικά μας ύδατα στο Αιγαίο και σε όλη τη χώρα μέχρι πρότινος να είναι στα 6 μίλια, ενώ έχουμε το δικαίωμα να τα επεκτείνουμε μέχρι τα 12, ενώ ο εναέριος χώρος μας είναι στα 10 μίλια. Και έτσι η Τουρκία λέει δεν μπορείτε να έχετε ένα αέριο χώρο 10 μίλια πέρα δηλαδή από την έκταση των χωρικών σας υδάτων και τον παραβιάζουμε. Και η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη όχι μόνο δεν επεκτείνει τα χωρικά μας ύδατα όπως δικαιούμαστε και όπως οφείλει πια να κάνει για την θωράκιση της εθνικής μας κυριαρχίας, αλλά έχει δώσει και ένα πάτημα στον Ερντογάν να ισχυρίζεται ότι το Αιγαίο είναι ξεχωριστό καθεστώς. Ποιο είναι αυτό το πάτημα? Το πάτημα είναι ότι το Γενάρη του 2021 επεκτάθηκαν με πρωτοβουλία της κυβέρνησης Μητσοτάκη τα χωρικά μας ύδατα στα 12 μίλια μόνον στο Ιόνιο. Από τον Γενάρη του 2021 έχουν περάσει 2 χρόνια και δεν έχει γίνει αντίστοιχη επέκταση στο Αιγαίο. Και έτσι αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη ένα διπλό καθεστώς, ενισχύοντας δυστυχώς το επιχείρημα που μόνο η Τουρκία προβάλλει σε διεθνές επίπεδο, ότι δηλαδή το Αιγαίο είναι κάτι άλλο. Αλλιώς το Ιόνιο και αλλιώς το Αιγαίο. Κυρία Κωνσταντοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά. Κύριε Λαζάρου, σας ευχαριστώ και εγώ και θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, τη Ζωή την Κωνσταντοπούλου.